Πνεύμα τη κήρυξα, Κύριε, δώσ' μου τούτο το είδο, ή να μη ρίξω, μη δε έρχομαι εν θάβε αντρίνη. Ο άνθρωπος αγαπητή μου για να ζήσει στον κόσμο αυτόν, έχει ανάγκη από πολλά πράγματα. Ένα από τα πιο αναγκαία, περισσότερο και από το ψωμί, είναι το νερό. Γι' αυτό η ρίξα είναι κατάσταση πολύ βασανιστική. Όσοι πεθαίνουν από πείνα υποφέρουν. Όσοι πεθαίνουν από ρίτσα υφίστανται μαρτύριο. Το 1922, κατά την μικρασιατική εκστρατεία, όταν οι στρατιώτες μας πλησίαζαν προς την Άγκυρα, έπεσαν στην αλμυρά Έλνο. Διψούσαν φοβερά. Πήγαν να πετάξουν τα όπλα και οι αξιωματικοί έλεγαν «Κουράγιο παιδιά, να φτάσουμε στο ποτάμι». Και όταν έφτασαν, έπεσαν χιλιάδες στρατός, τόσο ρίτσαν είναι στα νερά, που κόντεψαν να στερέψουν το σαγκάλιο. Φοβερό πράγμα ρίτσα. Όταν κάποιος πει θέλω ένα ποτήρι νερό, ποιος δεν θα τρέξει να του δώσει. Εξαίρεση αποτελούν κάποιοι που δεν δίνουν νερό, ούτε στον άγγελό τους. Μα γιατί τα λέμε τώρα όλα αυτά, για νερό και για ρίτσα. Τα λέμε γιατί για νερό μιλάει σήμερα στο Ευαγγέλιο. Βλέπε Ιωάννη, κεφάλαιο 4, στίχη 5 έως 42. Μιλάει για ένα διψασμένο που και μέχρι σήμερα είναι διψασμένος. Διψά. Ποιος διψά. Ακούστε το. Ένας ξένος, βαδίζοντας με τα πόδια, έφτασε μεσημέρι σε ένα χωριό. Διψασμένος στάθηκε σε ένα πηγάδι. Σε λίγο έρχεται εκεί μια γυναίκα να βγάλει νερό. Της λέει, «Δώσ' μου να πιω», η γυναίκα δίσταζε. «Σύ του λέει, δεν είσαι δικός μας, είσαι από αλλού». Ήταν Ιουδαίος και εκείνη ήταν Σαμαρίτσα. «Ξέρεις τις διαφορές μας, πώς ζητάς νερό από εμένα». «Αν ήξερες», της λέει ο ξένος, «τι χαρίζει ο Θεός και ποιος είναι αυτός που σου ζητάει νερό, εσύ θα του ζητούσες και θα σου έδινε νερό που δροσίζει». Ο ξένος που μιλούσε έτσι ήταν ο Χριστός. Εννοούσε ότι εκτός από το φυσικό νερό του αναγκαίο για το σώμα, υπάρχει και ένα άλλο νερό, πολύ πιο αναγκαίο για τον άνθρωπο, νερό αθάνατο. Όποιος πίνει από τούτο το νερό το φυσικό της λέει, εν συνεχεία θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το αθάνατο νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα ξαναδιψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή που θα τον ποτίζει με ζωή αιώνια. «Κύριε», απαντά η γυναίκα, «δώσ' μου αυτό το νερό ώστε να μην διψώ και να μην χρειάζεται να έρχομαι κάθε τόσο εδώ με τη στάμνα να αντλώ». Τότε ο Χριστός, που ήξερε ότι η ζωή της δεν είναι καλή, άρχισε με τρόπο να τη φέρνει σε συνέστηση. Όπως όταν πίνουμε νερό έχουμε το στόμα μας καθαρό, έτσι και για να πιει κανείς το αθάνατο νερό πρέπει να έχει την καρδιά του καθαρή. Τι σου λέει λοιπόν? «Θα σου δώσω το αθάνατο νερό, αλλά για να μην είσαι μοναχή σου, πήγαινε να φωνάξεις και τον άντρα σου». «Δεν έχω άντρα», απαντάει η Σαμαρίτσα, νομίζοντας ότι θα ξεφύγει. «Καλά, είπες ότι δεν έχω άντρα», της λέει ο Ιησούς. «Πέντε άντρες άλλαξε στη ζωή σου. Και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι μόνο σύζυγός σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Τα έχασε αυτή και σκέφτηκε. Ποιος είναι αυτός που για πρώτη φορά περνάει από εδώ και ξέρει τα μυστικά της ζωής μου? «Κύριε», λέει, «καταλαβαίνω ότι είσαι προφήτης. Λύσε μου λοιπόν ένα πρόβλημα που μας απασχολεί και μας διχάζει. Οι πρόγονοι μας λάτρεψαν τον Θεό σε τούτο το βουνό και εσείς οι Ιουδαίοι λέτε ότι το Θεό πρέπει να τον λατρεύουμε στα Ιεροσόλυμα. Ποιο τέλος πάντων είναι το σωστό?» Και τότε ο Χριστός είπε, «Δεν έχει σημασία τόσο ο τόπος, όσο ο τρόπος που λατρεύει κανείς. Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Ιωάννου 4, 24.
όπου και να βρεθείς, άμα κάνεις με πίστη την προσευχή σου, ο Θεός σε ακούει. Αυτό ήταν περίπου το νόημα της απαντήσεως. Η απέμπλευτη γυναίκα δυσκολευόταν να καταλάβει και λέει, σαν δύσκολα πράγματα μας λες. Αυτό θα μας τα λύσει όταν έρθει ο Μεσσίας, ο Χριστός που περιμένει όλος ο κόσμος. Και τότε ο Ιησούς της κάνει τη συγκλονιστική αποκάλυψη. Εγώ είμαι ο Μεσσίας, αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου. Τόση ήταν η έκπληξή της μόλις το άκουσε, ώστε από τη χαρά της αφήνει εκείνη τη στάμμα και τρέχει στο χωριό φωνάζοντας σε όλους. Ελάτε να δείτε κάποιον που μου είπε όλα όσα έχω κάνει. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Ήρθαν πράγματι οι χωριανοί της, τον άκουσαν και πίστεψαν σε αυτόν. Και στο τέλος είπα στη γυναίκα, τώρα πιστεύουμε, όχι γιατί μας το είπες εσύ, αλλά γιατί μόνοι μας δεδοθήκαμε ότι αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Αυτό με απλά λόγια είναι, αγαπητοί μου, το Ευαγγέλιο και μας λέει πολλά πράγματα. Πρώτον, και το φυσικό νερό ο Χριστός το δίνει. Όταν οι άνθρωποι πίστευαν στο Θεό πίνοντας ένα ποτήρι νερό έλεγαν «Δόξα σοι ο Θεός». Βλέπεις την κοτούλα και το πουλάκι όταν πίνουν στο ποταμάκι υψώνουν το κεφάλι προς τον ουρανό σαν να λένε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου». Ο αχάριστος άνθρωπος την μπουκιά έχει στο στόμα και το Θεό βλαστημάει. Μόνο η γη έχει νερό και όλα τα αγαθά. Όταν οι αστροναύτες πήγαν στη σελήνη λαχταρούσαν. Πότε να γυρίζουν στη γη, να ανοίξουν την κάνουλα του σπιτιού τους, να πιούν νερό. Και εγώ θα ήθελα όποιον βλαστημάει το Θεό να τον βάλουμε σε ένα πύραυλο και να τον στείλουμε στη σελήνη. Εκεί δεν υπάρχουν μήλα, πορτοκάλια, λεμόνια, φρούτα, ζώα, αρνάκια, χορτάρια, σιτάρια και δέντρα. Εδώ υπάρχουν όλα. Και ένα ευχαριστώ δεν λέμε. Θα μας αστερήσει ο Θεός. Θα πέσει πάλι πείρα και θα πούμε το ψωδί τσωμάκι. Ένα ποτήρι νερό θα έχει πιο μεγάλη αξία από χρυσά νομίσματα. Δεύτερον, εκτός από το φυσικό νερό υπάρχει και το πνευματικό νερό. Το φυσικό το πίνουν και τα ζώα. Το πνευματικό είναι μόνο για τον άνθρωπο. Ποιο είναι αυτό? Είναι τα λόγια του Χριστού. Η διδασκαλία του, το Ευαγγέλιο του. Θα έρθει κάποτε, ενώ ήσασταν στεραχωρημένοι, να έρθει κάποιος και με τα λόγια του να σας παρηγορήσει. Και τότε του είπατε, με δρόσησες. Πέρα όμως από τα λόγια των ανθρώπων, κανείς άλλος δεν μπορεί να δροσίσει τον άνθρωπο όπως ο Χριστός. Γνώριζα στην Αθήνα έναν νέο που είχε περάσει περιπέτειες και βάσανα. Πήγα και τον είδα. Κρατούσε στα χέρια του ένα Ευαγγέλιο και μου λέει, είμαι τόσο πικραμένος που αν δεν είχα το Ευαγγέλιο θα τίναζα τα μυαλά μου στον αέρα. Το λόγο του Χριστού άκουσε και η Σαμαρίτισσα και ξεδίσασε. Μα τώρα θα ρωτήσει κανείς, πού είναι ο Χριστός? Εδώ είναι ο Χριστός. Την ώρα που ο παπάς διαβάζει το Ευαγγέλιο, εκεί είναι ο ίδιος ο Χριστός που είπε, αυτός που ακούει εσάς, τους ιερείς και επισκόπους μου, είναι σαν να ακούει εμένα. Λουκάς 10, κεφάλαιο 10, στίχος 40. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έλεγε, κάποιος που δεν εμπιστευόταν τους παπάδες έμενε αλειτούργητος και ακοινώνητος. Αυτός βρέθηκε σε ερημιά και κερδίτσασε. Είδε ένα ποταμάκι, έσχυψε και ήρθε. Ευχαριστημένος από το νερό θέλησε να δει από πού βγαίνει. Απογοητεύτηκε όμως όταν είδε ότι το νερό βγαίνει από ένα ψόφιο σκύλο. Τότε ένας άγγελος του εξήγησε, τι παραξενεύεσαι, τα λόγια της εκκλησίας είναι νερό που δροσίζει και ας βγαίνει από τα στόματα απελών κληρικών. Μπήκε ο παπάς στην εκκλησία, φόρεσε πετραχύλι, τον ακούς τον τιμάς, είναι σαν να τιμάς τον ίδιο τον Χριστό. Σώζεσαι. Επαναλαμβάνω τα λόγια της εκκλησίας, είναι νερό που δροσίζει και ας βγαίνει από τα στόματα απελών κληρικών. Μπήκε ο παπάς στην εκκλησία, φόρεσε πετραχύλι, τον ακούς, τον τιμάς, είναι σαν να τιμάς τον ίδιο τον Χριστό. Σώζεσαι. Ναι, αγαπητοί μου. Τρίτον, ο Χριστός για να φτάσει εκεί βάζει σε χιλιόμετρα με τα πόδια μέσα στον ήλιο.
είμαι ευλογημένα τα χωριά και ο Χριστός τα αγαπούσε. Και ο ίδιος σε χωριό έζησε, Ναζωραίος λέγεται, γιατί μεγάλωσε στη Ναζαρέτ. Αγαπούσε τους χωριάτες, τους τσοπάνιδες, τους εργατικούς. Οι γραμματισμένοι και πλούσιοι δεν τον αγαπούσαν και τελικά το σταύρωσαν στην πολιτεία, όχι στα χωριά. Και σήμερα σταυρώνεται όχι από τσοπάνιδες, αλλά μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εκεί μαζεύτηκε όλη η αμαρτία. Και ο Θεός θα τιμωρήσει τις μεγάλες πολιτείες. Μέσα σε μια νύχτα θα βιάσουν και θα τρέξουν όλοι στα βουνά. Θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Η Αποκάλυψη λέει ότι θα πέσει και θα καταστραφεί. Ο Βαβυλώνη είναι μεγάλη, γιατί εκεί υπάρχει ατιμία, κλεψιά, πορνεία, αμαρτία. Απόστολος, κεφάλαιο 14, στίχος 8. Δεν αρνούμε ότι και τα χωριά αμαρτάνουν, αλλά αυτά παίρνουν κακό παράδειγμα από τις μεγάλες πολιτείες. Και τέταρτον, τι ήταν η Σαμαρίτισσα? Ήταν μια αγράμματη, φτωχιά και αμαρτωλή, μια πόρνη, ένα μαύρο κάρβουνο. Και γι' αυτήν πήγε εκεί ο Χριστός. Τη βρήκε, κάθισε κοντά της, μίλησε μαζί της, την άκουσε. Και το κάρβουνο έγινε διαμάντι. Το κοράκι περιστέρι. Η πόρνη εις Απόστολος. Λοιπόν άνθρωπε, όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, έλα στο Χριστό. Θα συγχωρήσει και σένα. Αυτά δεν την ήθελα να σας πω. Και εύχομαι η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια πρεσβειών των Αγίων, να σώσει και εμάς. Επίσκοπος Αυγουστίνος. Χριστός Ανέστη.